Τα οποία είναι ε, δύσκολη κατάσταση. Όμω, προκύπτει ότι ακόμη και αυτή η προσπάθεια διασφάλιση τη εργασία θα συνεπάγεται μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά 16% υποκυρίω. Ε, Βρούτσι, κατά 20% το το τοποθετούν και οι φοροτεχνικοί αλλά και οι παράγοντε τη αγορά. Άρα, πάμε σε μία περίοδο φτωχοποίηση. Ωραία τι κάνουμε. Εμείς τι λέμε, ότι θέλουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ανοιχτές, ούτω ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δουλειά τους. Ναι. Και επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο τζίρος που υπήρχε πριν, λέμε στις επιχειρήσεις που πρέπει να συνεργαστούν, ναι. και αυτό είναι το στοίχημα, να δώσουν το 50% του μισθού ναι. και εμείς να έρθουμε να επιδοτήσουμε το 60% του υπόλοιπου 50%, ναι. που βγαίνει αυτό το νούμερο ε, μείωση στις αποδοχές του εργαζόμενου. Άρα η επιλογή μας ποια είναι, να έχουμε μία μείωση τη τάξη του 15% ή να κλείσει η επιχείρηση και να χαθεί τελείω και η επιχείρηση και ο τζίρο που θα κάνει αυτή, αλλά και η θέση του εργαζόμενου. Και γιατί δεν επιδοτούμε το να τον κρατήσει τον εργαζόμενο με τον πλήρη μισθό του και σε μηνιαία βάση, σε κανονική εργασία, και ανοίγουμε την όρεξη, θα πει κάποιο, σε ενδεχόμενα πολλού εργοδότε που θα θέλουν να, 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 να καταχραστούν το νέο πλαίσιο. Εκεί όπου θα προσπαθήσει κάποιος να καταχραστεί το νέο πλαίσιο, θα πέσει ο πέλεκης του ελέγχου. Αυτό είναι το σχέδιο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ε, τα ταμιακά διαθέσιμα για να δίνουμε συνέχεια χρήματα και ακόμα περισσότερα χρήματα χωρίς δεν να ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Διότι δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί το πρόβλημα ε, και την επιρροή του στην οικονομία του κορονοϊού. Mm -hmm. Άρα εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή... Ε, με ένα σχέδιο το οποίο να έχει αποθεματικό και για το μέλλον, να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις ζωντανές, να τους αποτρέψουμε, να τους απαγορεύσουμε να διώξουν κόσμο, να απολύσουν ναι, κόσμο. Ελάτε, αλλά δεν έχουμε επαρκώ στελεχωμένε υπηρεσίες για τέτοιου ελέγχου σε όλη την αγορά και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Είναι ναι. πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό. Είναι πολύ δύσκολο πάντοτε να ελεγχθεί, διότι αυτό είναι που έχουμε συνηθίσει. Στο μεταξύ, όμω, εμεί προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κράτο πιο αποτελεσματικό. Εδώ το πρόβλημα δεν είναι αν θα είχαμε ε, πολύ περισσότερα διαθέσιμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε να χαρίζουμε χρήματα. Mm. Το ερώτημα είναι με τα συγκεκριμένα χρήματα τα οποία έχουμε, mm. με τα συγκεκριμένα προβλήματα και τι συγκεκριμένε δεσμεύσει τι οποίε έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Κύριε Σκουλέτη. Αν μου επιτρέπετε, για να πει και ο Σκουλέτη μετά, εγώ. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση το χρήσιμο yeah. ποιο θα ήταν. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση συγκεκριμένη φιλοσοφία που είναι αυτή του περάσματος αυτής της γέφυρας από την ασφάλεια στην επανεκκίνηση της οικονομίας και έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο παραδείγματος χάρη με αυτό το οποίο βλέπουμε ότι θα έχει μια μείωση του μισθού μέχρι το Σεπτέμβριο 15% εργαζόμενος. Το χρήσιμο κατά τη γνώμη μου και εκεί θα ήταν ο ουσιαστικός διάλογος για να μπορεί να μας παρακολουθήσει και ο κόσμος, θα ήταν όταν θα κάνει τι ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά, σήμερα, αύριο, δεν ξέρω πότε είναι, να έχει το πρόγραμμά του το ατόφιο, το οποίο θα κρυθεί και αυτό από την κοινωνία, στη θεωρία βέβαια, το δικό μα θα κρυθεί στην πράξη, επειδή είμαστε κυβέρνηση. Αλλά πάνω στο δικό μα πρόγραμμα, το οποίο είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα, να έρθει ο κύριο Τσακαλώτο, να έρθει ο κύριο Τσίπρα και να μα πούνε, παιδιά, εδώ νομίζουμε ότι μπορεί να κάνετε ε, μια παραπάνω πάμε, αβάτα. Το και το αυτά ναι. τα χρήματα, αν μου επιτρέπετε, θα Όσοι τα βρούμε και από Γιατί είναι πολύ εύκολο να, είναι... να πλειοδοτεί και να λε: Θα δώσω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Το από πού θα βρει. Μπορούσε το... να γίνει αλλιώ. Για να σωθούν οι αποδοχέ των βεβαίως. εργαζομένων. Βεβαίω μπορούσε να γίνει. Μπορούσε. Διο, δύο παρατηρήσει πρώτα απ' όλα. Χαίρομαι που ο κύριο Λιβανό προτείνει να κάνουμε αυτό που δεν κάνει ο κύριο Σταϊκούρα, ο οποίο έχει προκληθεί κατ' επανάληψη στη Βουλή από τον κύριο Τσακαλώτο, να καθίσουμε κάτω να δούμε τι προτάσει του ενό και του άλλου. Δεύτερον, άκουσα την ανάγκη ελέγχου της αγοράς μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών. Στερνή μου γνώση να είχα πρώτα. Εδώ πέρα γνωρίζουμε ότι η παρούσα κυβέρνηση ουσιαστικά έβαλε στο ψυγείο την επιθεώρηση εργασία, που είναι η κατεξοχήν υπηρεσία που ελέγχει τα ζητήματα του κόσμου τη εργασία και τη αγορά. Διότι την υποβίβασα από αυτοτελή ειδική γραμματεία που ήταν και την έκανε απλή διεύθυνση. Τώρα, πώ μπορούσε να έχει γίνει αλλιώ. Ήδη μετράμε περισσότερε απώλειε, διότι αφήσαμε από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τώρα χαμένο χρόνο. Mm. Αντί να στηρίξουμε τι επιχειρήσει άμεσα, άμεσα, με μη επιστρεπτέ ενισχύσει, τι μικρέ και μεσαίε, το κόστο εργασία των εργαζομένων να επιδοτηθεί στο σύνολό του από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τέλο Μαου. Αυτοί οι άνθρωποι αύριο, από σήμερα που το lockdown περιορίζεται, είναι και καταναλωτέ. Βγαίνουν λοιπόν στην αγορά και δεν έχουν τίποτα στην τσέπη. 800 ευρώ από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τώρα, είναι μηδενική αγοραστική δύναμη. Η κυβέρνηση λοιπόν επέλεξε να κάνει τα λιγότερα δυνατά, διότι ακριβώ είναι δέσμια μια αντίληψη που θεωρεί ότι αυτή η ύφεση, για την οποία βεβαίω δεν ευθύνεται εκείνη, αλλά με την πολιτική τη την παροξύνει και την επιταχύνει, ουσιαστικά είναι μια διαδικασία αναδιάρθρωση και για να βγουν έξω. Η πιο αδύνατη. Είναι καταστροφικό. Γιατί να το κάνουμε αυτό, κύριε Σκουλέτη. Διότι αυτή τη στιγμή είστε ναι. εγκλωβισμένοι σε μία λογική ναι. που πρεσβεύουν κάποιοι συγκεκριμένοι μεγάλοι κύκλοι από τον ΣΕΒ, οι οποίοι λένε ύφεση θα έχουμε ούτω ή άλλω, θα μικρύνει η πίτα, τουλάχιστον να μεγαλώσουμε το μερίδιο τη αγορά μα κάποιοι ισχυροί σε αυτή τη μικρότερη οικονομία. Αυτό, πίτα. αυτό σας είναι αδική. αντικοινωνικό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό Χωρίς θα μικρυνει η πιτα τουλαχιστον να μεγαλωσουμε το μεριδιο τη αγορα μα καποιοι ισχυροι σε αυτη την μικροτερη πίτα. αυτο ειναι αντικοινωνικο αυτο θα εκτιναξει την ανεργία. Mm -hmm. Δυστυχώ. 10 χρόνια δώσαμε. τα προηγούμενα 5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μία μάχη να μειώσει κατά 10 μονάδε την ανεργία και κινδυνεύουμε να τη δούμε αυτή, αυτό που μειώθηκε να Κύριε χάνεται Σπουλέτη, μέσα στου επόμενου Για να μπορεί να μα παρακολουθήσει και ο κόσμο. Εγώ, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να θέλει να ανεβάσει τα ποσοστά τη ανεργία. Μα λέγατε ότι είμαστε νεοφιλελεύθερο το και Το κάνατε από το 10 14, ακολουθήσατε την ίδια πολιτική της μείωσης Εγώ να κάνω μια ερώτηση Η, χωρίς Η μείωση τη εσωτερική υποτίμησης απέτυχε αυτό το σχέδιο. Για... και το ξαναφέρετε τώρα. Μας είναι τραγικό δηλαδή. Δεν βγάλαμε συμπεράσματα Σκουλέτη, από το 10 έω το 14. Κύριε Σκουλέτη, γιατί να μην βρίσκουμε συμφωνία που συμφωνούμε. Είναι δικιά σας αποκλειστικά ευθύνη. Γιατί. γιατί να μην συμφωνούμε και να διαφωνούμε συνέχεια. και ε, να ε, μην το να μας καλύτερο θα ήταν να συνεννοηθείτε. Γιατί κάνετε λάθος επιλογές. Όχι, ένα λεπτό θα ήταν πάρα, να συνεννοηθείτε. Είναι νεοφιλελεύθερη νέα δημοκρατία. Έρχεται όμως και σας αποδεικνύει από την επένδυση και από τη δέσμευση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το δημόσιο σύστημα υγεία το οποίο ότι δεν τυπο, είναι. τι κάνατε. Καλημέρα σα, γιατί να μην γίνει το ίδιο και στην οικονομία. Ναι. Μόνιμε προσλήψει τα κάνατε. Ε, δεν βρήκατε. σας ευχαριστούμε να, πάρα δύο, πολύ. Υγεία, πρέπει υγεία, να πάμε στην